Αύριο είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα για πολλού από εμά. Είναι μια από τι σημαντικότερε μέρε τη ζωή μα. Ο Ολυμπιακό παίζει σε τελικό Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, στο τελικό του Conference League και έχει μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, υπερβολικά πολλέ, πάρα πολλέ ελπίδε να σηκώσει το τρόπεο. Αυτά όμω όλα θα γίνουν στο γήπεδο που ονομάζεται Αγία Σοφιά, στο γήπεδο τη ΑΕΚ. Και αύριο, αν κοιτάξετε το ημερολογιό σα, είναι η 29η Μαΐου. Δηλαδή η μέρα κατά την οποία η πόλη εάλλο. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό ε, υπόβαθρο. Ο κ. Μάνο Λογοθέτη, σα τον παρουσίασα και πριν, ο Γενικό Γραμματέα Προστασία του Πολίτη, θα μα εξηγήσει τι ακριβώ θα γίνεται αύριο. Γεια σα, καλώ ήρθατε εδώ. Ξανά. Α αφήσουμε πίσω όλο αυτό το υπόβαθρο γιατί πραγματικά είναι. Είναι υπόβαθρο. Η δύναμή τη είναι γερό, γερό υπόβαθρο. Να βάλουμε όλο και το ιστορικό ε, προηγούμενο και την, και την άλλωση. Αυτό είναι, είναι περίεργο. Ξέρετε, είναι ένα περιεχόμενο. και αδέλφια τώρα που είναι. Ακριβώ. Ένα περιεχόμενο που έχει παίξει. Α πούμε μετά από, ότι έχει καεί κιόλα. Ναι, μετά από τόση πολύ. μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να φτιάξουν το γήπεδο του οι άνθρωποι. Α μείνουμε στο πιο σημαντικό. Πάμε στο σημαντικό. Ότι αύριο έχουμε ένα τελικό μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. πρώτη φορά μετά από 50 και χρόνια υπάρχει ελληνική ομάδα με σοβαρέ πιθανότητε, όπω λέτε, και εγώ είμαι τη ίδια απόψη, να κερδίσει. Τρομερό, συγκλονιστικό, συγκλονιστικό, μοναδικό. Μοναδικό. Έτσι, ιστορικό. Να ζήσουμε μεγάλε ώρε. Ακριβώ. Έτσι ελπίζουμε όλοι να ζήσουμε μεγάλε ώρε. Και πριν και μετά το γήπεδο. Και προφανώ και κάτι τέτοιο. Εμεί ζούμε εδώ και μέρε μεγάλε ώρε, <laughs> αν μου επιτρέψετε να πω. Μέρες. Έχουμε μέτρα τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Κυριακή. Πάμε να τα δούμε λίγο προφανώς. συνοπτικά. Δεν, γρήγο, δεν, περιορίζονται έτσι. να το πούμε και αυτό. Δεν περιορίζονται μόνο στο γήπεδο. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι έχουν έρθει και επίσημοι, έχουν έρθει και η ομάδα. Και... Του οποίου του φυλάει η ελληνική αστυνομία. Ακριβώ. Οι δυνάμει τη ελληνική αστυνομία λοιπόν είναι σε α το πούμε, γρήγορση από την Κυριακή. Και όχι Για μόνο και... στην Αττική, γιατί φαντάζομαι ότι έρχονται και ο δικό κάποιοι. Ακριβώ. Έχουμε και άλλα σημεία, χαίρομαι που το αναφέρετε, και στην Πάτρα και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν οι λιμάνια που θα μπορεί κάποιο να έρθει από την Κυριακή. Και ο δικό ο δικός, Δηλαδή, αν κάποιο μπορεί τώρα... τα έρθει. Στη Βενετία, μπορεί να έρθει. Σωστό. Θα μπορεί να κάνει το κύριο γυρο Δεν ξέρω πώ θα έρθει, αλλά εν πάση περιπτώσει. αν θα έρθει κουρασμένο ή ξεκούραστο, για να Ά, μην παρεξηγηθώ. Είναι αλλά είναι δικό του θέμα. Πάντω έχει πολλέ οδεύσει για να έρθει και η ελληνική αστυνομία πρέπει να είναι σε όλε αυτέ τι οδεύσει για να έχει τη μέρη του πώ θα προσεγγίσουν την Αθήνα, πώ θα κινηθούν στην Αθήνα. Εμεί οι υπόλοιποι πώ θα κινηθούν. Καταρχήν πάμε να δούμε τα μέτρα. Σωστό. Στο γήπεδο μπορεί να πάει κανεί. Μπορεί. Τι πρέπει να έχει μαζί του. Διαπίστευση και ταυτότητα. Ή εισιτήριο. Το... Το... Και εισιτήριο. Διαπίστευση είναι ένα εισιτήριο. Και τι ώρα πρέπει να πάει. Μπορεί να πάει οποιαδήποτε ώρα θέλει. Δηλαδή μπορεί να πάει 9:30 και μισή το βράδυ. Όπω λέει και η UEFA, δεν μπορεί να πάει αφού ξεκινήσει ο άγωνα. Προφανώ. Αλλά μέχρι τι 9 και μισή, 10 παρά μπορεί να πάει. Σωστό. Και πολλοί καλούνται να έρθουν και πιο πριν. Αυτό γι' αυτό ρωτάω. Έτσι, Άρα... Γιατί θα έχει και event. Θα έχει event και στην πλατεία Κοτζιάν αν δεν κάνω λάθο. Αλλά θα έχει και event και γύρω-γύρω από το γήπεδο. Γιατί. Μήπω υπάρχει γιατί απαγόρευση, ρωτάω. Δηλαδή, μήπω πείτε ότι αν είσαι ο παδό ξέρω τη Φιωρεντίνα, πρέπει να έχει μπει στο γήπεδο μέχρι τι 6.30. Όχι. Υπάρχει εξή οδηγία για το ξεκαθαρίσουμε. Αν είσαι ο τη Φιωρεντίνα και είσαι κάτοχο ενό μπλε Μοβ, πέστε το πώ θέλετε, είναι θέμα πώ αντιλαμβάνεται κανεί τα χρώματα εισιτηρίου. Τα Θα πρέπει να πάει είναι για αυτά. την εξυπηρέτησή του και την ασφάλειά του για την ασφαλή και γρήγορη προσέλευσή του προ το γήπεδο στο σταθμό του Άκα. Άκα, στο ας. Άκα, με συγχωρείτε. Εκεί είναι ο σταθμό, η βάση ας το πούμε έτσι, για του οπαδού τη Φιωρεντίνα. Και από εκεί με ειδικά λεωφορεία θα μετακινηθούν. Α, όχι με τον ηλεκτρικό. Όχι, βέβαια. Όχι. Θα είναι ειδικά λεωφορεία, αρθρωτάλε. Ο τάλε... ηλεκτρικό θα λειτουργεί. Ο ηλεκτρικό στην Ειρήνη, από την άλλη πλευρά του Άκα, είναι ένα άλλο σταθμό εντό εισαγωγικών συγκέντρωση των οπαδών που έχουν λευκά. Των φιλάθρων που έχουν λευκά εισαγκή. Άρα θα έχουμε από τη μία πλευρά στο Άκα Φιωρεντίνα. Την άλλη μεριά στον σταθμό Ειρήνη. Σωστό θα έχουμε λευκά εισιτήρια. Ακριβώ. Α, ή men... οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε θέλει να πάει να παρακολουθήσει το γήπεδο και δεν ανήκει στι δύο ομάδε που έχουν πάρει τα εισιτήρια ας πούμε, των και επίσημων οι οπαδών. Οι λευκά των θα ομάδων. πάνε με ειδικά βαγόνια. Οι, λευκά, οι λευκοί θα πάνε με, με σειρμού, οι οποίοι θα ξεκινήσουν μετά το πέρα των κανονικών σειρμών, δηλαδή μετά τι 5.30 περίπου. 5.30 τέλο ο ηλεκτρικό. 5.30 τέλο ο κανονικό ηλεκτρικό. Θα, κινείται, θα κινούνται σειρμοί με απευθεία δρομολόγια είτε από την Ειρήνη είτε από το Θησίο προ το γήπεδο. Το υπόμετρο, εδώ, συν το κομμάτι του, της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού φτάσετε, αυτά, εκεί θα από το σεφ. Μετά. Ε, το υπόλοιπο μετρό θα λειτουργεί. Το υπόλοιπο μετρό εννοείται αυτό που δεν εμπλέκει του σταθμού οι οποίοι. Όχι, προφανώ θα λειτουργεί. Απλώ δεν μπορεί να μετεπιβαστεί κάποιο στο γραμμέ ως... του ηλεκτρικού. Πάμε στου φιλάθλου του Ολυμπιακού. Βέβαια. Θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Σωστό. Τι πρέπει να κάνουν. Ελπίζουμε να πάνε όλοι όσοι έχουν ειστήριο. Καταρχήν είναι ασύνδεση. να αυτό. Θα πάνε και περισσότεροι ακριβώ. Ο άλλο χαμό των ημερών. Έτσι, το ο μεγαλύτερο. Τι κάνουν αυτοί που πάνε. Αυτοί όσοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων που έχουν το κόκκινο χρώμα, τα κόκκινα λεγόμενα εισιτήρια, καλούνται, η οδηγία είναι να βρεθούν όλοι στο σεφ, να παρκάρουν άντρα τα αυτοκίνητά του ή όλα πια μέσω επιλέξιμου. Στο σεφ. Ακριβώ στην Κι περιοχή. Θα στη Θα πάει κάπου αλλού. Οδηγία Οι. είναι, μπορεί να, προσε... μπορεί να πάει και μόνο. Προσέξτε, έχει μπορεί δημιουργηθεί. Μπορεί να πάει και μόνο. Προσέξτε τα μέτρα. Είναι για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση. Οι φραγμοί υπάρχουν. Προφανώ δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό σου και να πα στο γήπεδο. Πόσο μακριά από το γήπεδο πρέπει υπάρχουν να είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένε να... ζώνε οι οποίε έχουν ανακοινωθεί, με ώρε στι οποίε κλείνουν και είναι τώρα και στο site, στην ισοσελίδα τη ελληνική αστυνομία και τη ΣΟΕΠΑ. Αν θέλω εγώ να πλησιάσω όσο πιο κοντά γίνεται, τι ώρα πρέπει να πάω. Αρκετά νωρί. Και το πρωί. δεν θα επιτρέπεται και η στάθμευση σε πολλά μέρη, επειδή υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βρείτε στάθμευση αν πάτε και πολύ νωρί να πάτε. Αν πάρετε ένα μέσο μεταφορά, ένα ταξί και σα πάει, κάποιο σα μεταφέρει και σα αφήσει, πολύ εύκολα θα μπορείτε όσο να προσεγγίσετε. Κοντά, δηλαδή νομίζω ότι η, πιο κοντινή προσέλευση είναι εκεί που ήταν σήμερα και οι συνάδελφοί σα δημοσιογράφοι. Σε μια ευθεία προ το γήπεδο που είναι περίπου 200-300 μέτρα. Α, γίνεται να πας Μια, χαρά. μια χαρά. Θέλετε να τα δούμε όλα αυτά σε χάρτε που του έχετε φτιάξει εσεί δηλαδή και του εμείς. ναι, ναι, ανακοινήσαμε σήμερα. Για να δούμε με αυτού του χάρτε, πω κάπω καταλάβουμε λίγο περισσότερο. Για να δούμε τον πρώτο χάρτη. Λοιπόν. Α, ωραία. Λέει και τα ωράρια εκεί, κάτω δεξιά, το υπόμνημα. Ένα χάρτη γνωστό. Ε, βέβαια, υπάρχει το υπόμνημα εδώ πέρα, κυρίε και κύριοι. Λέει ώρε, θα σα βοηθήσουμε όλοι. Ακριβώ. Εδώ λοιπόν είναι το γήπεδο. Σωστό. Ωραία. Βλέπω ότι είναι ανοιχτή η εθνική οδό, διαρκώ. Σωστό. Θα μπορεί να διακοπεί η κυκλοφορία στην, Αττικ... στην... στον Κυφισό για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για ποιο λόγο. Την ώρα που θα περνάει η πομπή με τα λεωφορεία της... των οπαδών τη Φιωρίδινα. Από το ΟΑΚΑ σε κάποιο σημείο μπορεί να μπει στον Κυφισό η υπομπή και για αυτό το λόγο. Α, δηλαδή από το είναι... Άκα δεν θα πάει στη Φιλαδέλφια από την Κίμη, α πούμε. Θα πάει από την Εθνική Οδό γύρω-γύρω. Είναι το κομμάτι του αστυνομικού σχεδιασμού. Μπορεί κάποια στιγμή για λόγου κυκλοφοριακή διευκόλυνση να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το Κυφισό. Τότε μπορεί και να μπλοκαριστεί ο Κυφισό για πολύ λίγο όμω. Τι ώρα θα γίνουν αυτά. Αναφέρεται εκεί, <laughs> κάτω δεξιά. Άρα λοιπόν, πού είμαστε εδώ, Εδώ είμαστε στη Νέα Υιώδη, Ναι, ας... Είναι ένα πράσινο δρόμο. Αυτό ο δρόμο θα είναι κλειστό, όπω βλέπετε, από 2 έω και 6 την επόμενη μέρα. Από τι 2 το μεσημέρι λοιπόν ah. θα υπάρχει έλεγχο. Η αττική οδό είναι πιο ψηλά, λογικά. Ακριβώ, είναι πολύ πιο ψηλά. Και θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Σωστό. Αλλά αν θέλω να έρθω στο κανάλι εγώ αύριο το απόγευμα στι 5, θα μπορώ. Ναι. Θα μπορέσετε, ναι. Θα πρέπει να κάνετε παράκαμψη όλη αυτή τη περιοχή και να μπείτε από την Αχαλάνδη και πάμε να ανεβείτε. Και από την κίνης, λογικά, που επίση Και επίση μπορείτε, και επίση μπορείτε να πάτε και γύρω κυκλικά και να, κατε... ανεβείτε από την Αχαλάνδη και να βρεθείτε εδώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, το πράσινο κλειστό, είπαμε, από τι 2 το μεσημέρι μέχρι τι 6 ώρα το πρωί. Σωστό. Και εδώ που υπάρχουν τα μικρά τικ είναι τα σημεία κάθε τη διέλευση. Εκεί, παρότι είναι κλειστό ο δρόμο για το Α, διάστημα που είναι. Μπορεί να το διασχίσει. Δεν θα γίνει φραγμό. Όπω βλέπετε, κυκλοφορία στα υπόλοιπα στενά επιτρέπεται. Άρα, χρησιμοποιώντα τα στενά και τι διελεύσει, μπορεί να περάσει από τη μία περιοχή, από την ελευθερού πολύ εδώ, στα πευκάκια. Ωραία. Για να μην υπάρχει η αίσθηση ότι είμαι αποκλεισμένο. Θέλει λίγο δουλειά, εννοώ να το σκεφτεί κάποιο για το πώ ακριβώ θα το μια κάνει, μέρα να το είναι, σχεδιάσει. Εντάξει. Μία μέρα είναι, θα περάσει και νομίζω ότι οι πρώτοι που έχουν πει αυτό είναι οι κάτοικοι τη Φιλαδέλφια, οι οποίοι πήγαν στο Δημαρχείο, πήραν τι διαπιστεύσει στους... και, και θα κάνουν ελάχιστη... στο του από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώ. Ενώ προσπάθησε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι τα κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι καταλαβαίνουν και αν το έχει οργανώσει σωστά, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπήρχαν φωνέ που να βγαίνει ο ένα απέναντι στον mm. άλλον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν Ωραία. και μπορούμε το να το κάνουμε. Το πράσινο το είδαμε. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είναι το πορτοκαλί. Το οποίο είναι και το πιο πολύ εκεί, είναι πιο κοντά στο επίπεδο. Από τι 12 η ώρα το πρωί τη Τετάρτη μέχρι τι 6 η ώρα το πρωί τη Πέμπτη. Καταφύγει γιατί είναιχτόσο αργά. Γιατί θα υπάρχει αποχώρηση. Μπορεί να υπάρχουν πανεγυρισμοί, θα πρέπει να αποχωρήσουν και οι εγκαταστάτε εκεί. Ξέρετε, έχουν γίνει και διάφορε εγκαταστάτε, συνεργεία ήχου, εικόνα κτλ. Για να είμαστε σίγουροι και να υπάρχει μια ασφάλεια Άρα, εκεί που πρέπει. Από τη Ριζούπολη μέχρι και εδώ που βλέπουμε. Ακριβώ. Την Τετάρτη από τι 12 τέλος η ώρα. Και του Βάλσου τη Νέα Φιλαδελφία. Δεν πλησιάζουμε μετά τι 12 με κανέναν τρόπο Και, για κανένα και σε όλα τα άλλα πορτοκαλί ε, ε, εκεί γύρω είναι αυτό. Σωστό. Πάμε να δούμε και το ΜΟΒ. Το ΜΟΒ είναι πιο κοντά, όπω βλέπετε, στο γήπεδο. 24ωρο αυτό. Ακριβώ. Άρα αυτό σε μερικέ ώρε, τι 6 το πρωί, κλείνει. Και βλέπετε εδώ αυτό που δείξαμε σήμερα στα πλάνα. Να σα προλάβω, αυτό εδώ το κίτρινο είναι εδώ πολύ κοντά στο γήπεδο που είναι ήδη κλειστή η δρόμη. Μάλιστα. Εκεί αυτοί που μένουν. έχουν άδειε και πάνε. Αν δείτε τα πλάνα πάλι από εκεί, θα δείτε ότι έχει και αυτοκίνητα που έχουν μπει. Πάμε να δούμε το δεύτερο, δεύτερο χάρτη. Εδώ τι δείχνουμε. Εδώ είναι η απαγόρευση και, και στάθμευση σε όλε αυτέ τι διαδρομέ. Ακριβώ. Για να μην υπάρχουν φαινόμενα ότι κάποιο έχει εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του και από σήμερα. Όχι, το έχει αφήσει. Καλά, πέρα το θέμα τη ασφάλεια. Θα... Ξέρετε, το ελληνικό δαιμόνιο είναι μοναδικό. Θα μπορούσε κάποιο να έχει παρκάρει από σήμερα για να πάει να το πάρει την ώρα που πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Πολύ ωραία ιδέα. εδώ. έτσι δεν είναι. Να μην το κάνει κανεί. <laughs> έτσι, έτσι. Πάμε να δούμε και την τρίτη. Και να το κάνει θα βρεθεί αντιμέτωπο με τι μονάδε που έχουν Εδώ είναι τελείω κλειστά τα πάντα. Είναι η περιοχή εκεί ακριβώ γύρω-γύρω από το το Άμα μένει εδώ, ούτε για να πάρει γάλα, δεν μπορεί να πα πουθενά. Αν μένει εκεί και έχει διαπίστευση, μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Αν θέλετε να τον επισκεφτείτε, να πιείτε το γάλα μαζί, θα έχετε μια δυσκολία. Αν δεν έχετε κάποια διαπίστευση μονίμου κατοίκου ή εισιτήριο. Αν έχετε εισιτήριο, μπορείτε να πάτε σε εκείνη την περιοχή και να επισκεφτείτε το φίλο σα να πιείτε μαζί το γάλα. Πάμε πίσω στο τραπέζι για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, λέγοντα το εξή. Πόσοι αστυνομικοί θα χρειαστεί να διατεθούν για να κάνουμε κάτι τέτοιο για την, όλη την πόλη, να το πούμε για όλη την Αττική, γιατί όπως είπαμε ναι, υπάρχουν, υπάρχουν και αλλού, πολλά αλλά πλά, τέλος, πάντων, ναι. ναι ε, περίπου 5.000 αστυνομικοί θα απασχοληθούν αυτές τις μέρες για όλο αυτό το εγχείρημα. Μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο για την ελληνική αστυνομία. Ε, μπορεί να το, να το κάνει και το κάνει επιτυχημένο όπω το είδαμε. Το έχει ξανακάνει και πέρσι στο Γιουρό Παλί. Είναι τεχνίο με 5.000 καταρχήν. Αντίστοιχο νούμερο είναι εκεί. Εκεί πέφτουν μολότοφ γιατί είναι διαφορετικό, θέλω να πιστεύω, το, το διακύβευμα τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είστε και λίγο πιο χαλαροί εκεί. Ξέρετε ε. ότι είναι μια παράδοση να πετάνε μολότοφ, το αφήνετε. Ακριβώ. Ενώ τώρα έχουμε αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι οι μολότοφ εκλείπουν από τα γήπεδα. Το ίδιο και διάφορα άλλα φαινόμενα δυσάρεστα ακούστε που είχαμε, τώρα εδώ, εδώ Ακούστε τώρα εδώ, βλέπω μπροστά μου, έχω ανοιχτά όπω ξέρετε κυρίε και κύριοι τα social media. Μπορείτε να θέλετε και και σε email απορίε. Όχι για να τι δω real time, δεν προλαβαίνω. Στο εδώ at onechannel.gr και θα τι απαντάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά κάποιο μου έστειλε εδώ στα social media ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Στι άλλε χώρε γίνεται όλο αυτό ο χαμό για να παίξουν ένα αγώνα. Όχι μόνο στι άλλε χώρε. Έχει γίνει και στη χώρα μα. Απλώ ξεχνάμε εύκολα εδώ. Πότε, στου Ολυμπιακού Αγώνε. Εντάξει αγώνες. τώρα. Μα δεν ήταν. Για έναν και υπήρχαν αγώνες, και, αγώνες. και αθλήματα. Προσέξτε. Με, υπήρχαν και αθλήματα εκεί που δεν έχουν την ίδια βαρύτητα ε, ούτε ευαι. την ίδια συγκέντρωση ε, φιλάθλων και οπαδών. Με μικρότερο πλήθο λοιπόν. Πάλι υπήρχαν τα μέτρα. Προφανώ και σε άλλε χώρε ε, υπάρχουν τέτοια αντίστοιχα μέτρα. Σε πολλέ δε χώρε τέτοια μέτρα υπάρχουν και κατά τη διάρκεια κανονικών αγώνων του πρωταθλήματο. Α νέοι. Ναι. Αυτό είναι μια πρόβα μπορεί να το δούμε να συμβεί του χρόνου στον τελικό εκεί πέρα για έχουμε. να δούμε Τελικό κυπέλου με φιλάθλου. Προφανώ. Και α. να έχουμε ένα γήπεδο το οποίο έχει κάμερε και τουρνικέ μέσα για το γήπεδο. Όχι σαν αυτό που έγινε φέτο. Ο... Όχι. Ωραία. Έτσι. Αλλά να πούμε και κάτι. Δεν είναι και το αίτημα αυτό πάντα και όλων των αθλητικών σωματείων κτλ. να υπάρχει ένα ασφαλέ περιβάλλον και να μην πηγαίνουμε στο γήπεδο να λύνουμε τι διαφορέ μα. Αλλά λέει η βία υπάρχει έξω από τα γήπεδα. Όχι στο Βερολίνο όπω πήγαν οι άλλοι. Εντάξε, αυτό α ελπίσουμε να μην ξαναγίνει. Αν και Νοπή. να πούμε και το παράδοξο που συνέβη στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο η αστυνομία είχε προτείνει να πάτε η Γερμανική εκεί, ε? να πάμε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, να όχι. ξεχωρίσουμε. Και είπαν όχι. Ενώ αντιθέτω εμεί, στην τέτοια αντίστοιχη αλληλογραφία που υπήρξε από τι Ιταλικέ Αρχέ, έχουμε πει ναι, και βρίσκονται εδώ οι Ιταλικέ Αρχέ. Φανταστείτε τι θα έλεγαν αυτό εδώ σκέφτομαι. πέρα οι άνθρωποι, εάν μα είχαν πει οι Γερμανοί να έρθουν εδώ μας να μα βοηθήσουν, πει όχι. μετά γινόταν ρε, αυτό, αυτό, που. Αυτό σκέφτομαι είναι. από τη μέρα που έμαθα την είδηση αυτή. Σκέφτομαι. Τρομερό. Φανταστείτε τι θα γινόταν να λέγαμε εμεί όχι. Να γινόντουσαν τα επεισόδια όπω έγιναν στη Γερμανία. Όλοι θα συζητούσαμε σήμερα όχι τον τελικό που έχουμε αύριο, αλλά τα γεγονότα αυτά. Και αυτό είναι λίγο η υπερβολή που υπάρχει καμιά φορά στη χώρα μα. Στη Γερμανία νομίζω ότι δεν έχει γίνει και μεγάλο χαμό που αρνήθηκαν οι γερμανικέ αρχέ να βρεθούμε εκεί και να πούμε ότι ξέρει αυτή είναι. Είναι χαμό καν που σφάχτηκαν μέσα στο κέντρο τη πόλη. Γιατί το Πρεν Λάουενμπεργκ που σφάχτηκαν είναι δει... μέσα στο κέντρο τη πόλη. Εντελώ δηλαδή. με στο κέντρο. Στο κεντρικότερο σημείο, στο σταθμό του. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, είναι η διαφορετικότητά μα. Δεν πειράζει. Ξέρουμε και θα την αντιμετωπίσουμε νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρατώντα πάντα, σα λέω, το χαμόγελο του μεγάλου event. Και έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Π Αρχίζω να περπατάω εγώ από εδώ που βρίσκομαι <laughs> και φτάνω κοντά εδώ στο γήπεδο και έχει έναν φραγμό. Ναι. Αλλά επειδή εγώ θέλω να δω την ομάδα μου. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι είμαι Ολυμπιακό. Μπορεί να θέλω να δω τον τελικό, α πούμε, ή να είμαι Φιωρεντίνα ή οτιδήποτε. Ναι. Βλέπω το φραγμό, τρέχω, αρχίζω να περνάω από πάνω. Σωστό. Με συλλαμβάνετε. Νομίζω ότι θα είναι τόσο πυκνό εκεί που δεν θα μπορέσετε να τρέξετε. Αλλά εν πάση Φυάξτε περιπτώσει, α πούμε ότι τρέχετε και έχετε την ικανότητα να περάσετε και το 1,5 μέτρο που είναι ο φραγμό. Σκαρφαλώνω. Πολύ ωραία. Περνάτε μέσα λοιπόν. Έχει και δεύτερη ζώνη και τρίτη ζώνη στην είσοδο. Και όποιο τολμήσει είναι. να πάει εκεί, τι παθαίνει. Εάν τολμήσει να πάει εκεί και να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, το λιγότερο που θα γίνει είναι να προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα να μα εξηγήσει του λόγου για του οποίου επέλεξε να κάνει αυτή τη λίγο παράξενη συμπεριφορά. Τα σχολεία στην περιοχή είναι κλειστά. Σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφια. Και σε άλλου Δήμου. Όχι, νομίζω μόνο στη Νέα Φιλαδέλφια από ό,τι θυμάμαι είναι κλειστά. Αλλά αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνει. Τελευταία μέρα σχολείο αύριο. Ai, σωστά, είναι η τελευταία μέρα που έχετε δίκιο. Έτσι. Θέλω καταρχήν να σα ευχηθώ καλή τύχη. Να είστε γιατί καλά. δεν είναι εύκολο αυτό που πάτε να κάνετε αύριο. Όχι. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Το γήπεδο είναι δύσκολο να φορουρηθεί γιατί δίπλα ακριβώ έχει ένα τεράστιο άλσο. Το οποίο υποθέτω ότι ήδη από τώρα το βράδυ δεν μπορώ να μπω μέσα. Εγώ θα σα πω κάτι. Είμαι από αυτού που πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία είναι για τα δύσκολα και θα τα πετύχει. Είμαι και εγώ σίγουρο. Στο άλσο μπορούμε να πάμε το βράδυ βόλτα. Όχι, είναι κλειστό το άλσο. Από χθε είναι στι πολύ κίτρινε περιοχέ. Έχει κλείσει για πάλι αντίστοιχου λόγου. Τι θα αφήσει κανεί το άλσο. Α, και έχω ένα τελευταίο. τώρα γιατί είδα διαγώνια πάλι μου <laughs> Αν εγώ πάρω ένα drone, γιατί θέλω να βλέπω το να γόνια. Και αυτό έχει απαγορευτεί. Τα, drone, τα μόνα drone που θα δει κάποιο στην περιοχή θα είναι τα drone τη ελληνική αστυνομία μαζί με το ελληνικό Και ελικόπτερο. θα το κάνετε, το, το καταρρύψετε. Δεν θα το καταρρύψουμε, θα σα εντοπίσουμε και θα σα ζητήσουμε Ας να το κατεβάσετε. Μάλιστα. Να πω. Ο έχουμε λογοθέτη. μάτια και αυτιά παντού αύριο. Εκεί θα σα Πρέπει δούμε. να κάνει να αστυνομία. Ο Ομάδο λογοθέτη, Γενικό Γραμματέα Προστασία του Πολίτη, πραγματικά σα ευχαριστώ που κάνετε Εγώ. τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ και να ενημερώσετε αναλυτικά του τηλεθέτε, γιατί αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Αθήνα. Έτσι Αφήνα. και ελπίζω να τα πούμε και μετά να δούμε τι πήγε λάθο, αν πήγε κάτι λάθο και δημιά, να πανηγυρίσουμε κιόλα. Να είστε δεύτε, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και